Λοιπόν, πάμε δημοσιογραφικό σχόλιο. Να καλησπέρισω τον συνάδελφο δημοσιογράφο Στέφανο Ντόβα. Στέφανε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βλάση. Καλησπέρα στους φίλους τηλεθέτες. Λοιπόν, είδαμε τον Αλέξανδρο Καχρημάνη. Να ξεκινήσουμε με αυτό και μετά θα πάμε στον Μπαϊντενόπουλο. Είδαμε τον Αλέξανδρο Καχρημάνη σήμερα μιλώντας στα τοπικά μίντια να λέει, να απαντά και να συνεχίζει την κόντρα με τη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων, με το εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων. Είναι γνωστή ιστορία. Δικαστικά η μονάδα επεξεργασίας έχει κερδίσει ένα ποσό πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ. Όλη αυτή την ιστορία ο Αλέξανδρος Καχρημάνης χαρακτηρίζει απάτη και σκάνδαλο. Κατηγορεί τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, όχι την Τέρνα, το ξανάπα. Θα καταγγείλει όλο αυτό, όλη αυτή την απάτη, όπως τη χαρακτηρίζει ο κ. Καχρημάνης, λέει, στον Πρωθυπουργό, στο Πρωθυπουργικό γραφείο. Υπάρχει αυτό. Απ' την άλλη, είδαμε στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε τώρα τον Αλέξανδρο Καχρημάνη να απαντά στους δημάρχους. Να πω με λίγα λόγια, οι δήμαρχοι τον είχαν καταγγείλει, οι ΠΕΔ Υπήρου, πολλοί δήμαρχοι τον είχαν καταγγείλει για το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ότι δεν είχε χρήματα. Ο Περιφερειάρχης λέει, το ήξεραν οι δήμαρχοι ότι δεν είχε χρήματα και την ίδια στιγμή δημοπρατούσαν έργα. Άρα αυτοί ευθύνονται. Και αμυνόμενος σε αυτό, επιτίθεται στους δήμους, σε κάποιους δήμους, οι οποίοι πράγματι, και έχει δίκιο ο Καχρημάνης σε αυτό, χρωστούν χρήματα για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Και μερικοί χρωστούν πολλά. Ακούσαμε στο ρεπορτάζ, κάποιος δήμος χρωστάει 720.000 ευρώ. Στέφανε. Το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, της εκτέλεσης των έργων και γενικότερα της αυτοδιοίκησης, της οικονομίας της αυτοδιοίκησης, είναι πάρα πολύ σημαντικό, Βλάση, και δεν ξεκινάει από τώρα. Η αυτοδιοίκηση, σύμφωνα με τους νόμους που είχαν ψηφιστεί, έπρεπε να έχει αυτοτελείς πόρους. Πόρους οι οποίοι θα διεξασφάλιζαν την ομαλή λειτουργία και τα έργα που έπρεπε να γίνουν, τα απαραίτητα κοινά έργα, ούτως ώστε αφενός μεν στις περιφερειακές, στους περιφερειακούς δήμους, να δημιουργούνταν οι δυνατότητες παραμονής των πολιτών στον τόπο τους, να μην μαζεύονται στα μεγάλα αστικά κέντρα, να διασφαλίζεται η εργασία τους και κυρίως να τους παρέχεται δυνατότητα μια ζωής normal, ούτως ώστε να έχουν την ευκαιρία ισότιμα να μπορούν ούτε μετανάστες να γίνονται εσωτερικού ούτε εξωτερικού, να ζουν στον τόπο τους. Οι Δήμοι πολλές φορές σε πολλές περιοχές μπορεί να κάνουν λάθη όταν γνωρίζουν ότι δεν υπάρχουν χρήματα και να δημοπρατούν έργα, μπορεί να μην έχουν χρήματα γιατί άλλα τους υποσχέθηκαν. Ή να το κάνουν και πονηρά, να λένε θα βρεθούν χρήματα στο τέλος, ας δημοπρατήσουμε, ας προχωρήσουμε. Ναι, μπορεί να είναι ένας έμεσος εκβιασμός, ότι ξέρετε εμείς έχουμε χρωστάμε αυτά τα χρήματα, δώστε να πληρώσουμε κτλ. Είναι μια μπλεγμένη ιστορία. Από τη μία πλευρά η αυτοδιοίκηση έπρεπε να έχει την οικονομική αυτοτέλεια σε ένα βαθμό ικανοποιητικό, ώστε πραγματικά σε συνεργασία μέσα στα δημοτικά συμβούλια να λειτουργούν άψογα. Πώς να έχει οικονομική αυτοτέλεια, Στέφανε? Πώς να έχει οικονομική αυτοτέλεια? Πρέπει να εισπράττει φόρους άμεσα για να έχει αυτοτέλεια. Ναι, αυτό το έχουμε ξανασυζητήσει, αν μπορεί να γίνει και πώς μπορεί να γίνει. Ίσπραξη άμεσα φόρων. Μόνο μπορεί να δώσει αυτονομία και αυτοτέλεια στην αυτοδιοίκηση. Αλλά η κεντρική διοίκηση δεν δείχνει διατεθειμένη να κάνει κάτι τέτοιο. Δεν το κάνει εύκολα. Δεν παραχωρήθηκαν στους Δήμους ακόμα και σε εκείνους τους φυσικούς πόρους που εκμεταλλεύονται οι ιδιώτες, δεν παίρνουν τα χρήματα που έπρεπε να πάρουν. Τα χρήματα που παίρνουν είναι ελάχιστα. Και αυτό είναι το χειρότερο όλων. Οι Δήμοι δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν περιμένουν μόνο την δημόσια επιδότηση προκειμένου ή τα ευρωπαϊκά προγράμματα τους ώστε να εκτελέσουν κάποια έργα. Μάλιστα. Μάλιστα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Εκείνο όμως που είναι ότι αυτό το θέμα πρέπει να λυθεί. Δεν μπορεί να διονύζεται αυτή η ιστορία με την αυτοδιοίκηση. Δηλαδή, η μεν αυτοδιοικητική να είναι υποχρεωμένη στους πολιτικούς να τους εξασφαλίσουν μια μικρή επιχορήγηση για να μπορέσουν να κάνουν κάτι. Οι δε πολιτικοί να έχουν δέσμιο στους αυτοδιοικητικούς για να μπορούν να εκλέγονται οι ίδιοι. Είναι δηλαδή ένας φαύλος κύκλος και αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Ναι, Στέφανε. Και αυτό είναι το χειρότερο από όλα, το Μάλιστα. οποίο πάντως, την δεν ίδια θα στιγμή έπρεπε εδώ να υπάρχει
εξελίσσεται μια κόντρα, είναι γνωστή αυτή η κόντρα, εξελίσσεται μια κόντρα της περιφέρειας Υπήρου του Περιφερειάρχη Αλέξανδρου Καχρημάνη με το φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Υπάρχει αυτή η κόντρα του Περιφερειάρχη με τον Καλατζή, με τον Πρόεδρο εκεί. Υπάρχει αντιπαράθεση με τη μονάδα επεξεργασίας που είπαμε πριν, η δικαστική αντιπαράθεση. Υπέρ της μονάδας είναι σε αυτή τη φάση τα πράγματα. 3 εκατομμύρια έχουν επιδικαστεί στην περιφέρεια Υπήρου. Υπάρχει και αυτή η κόντρα περιφερειάρχη με κάποιους δημάρχους, με την ΠΕΔ, και είδαμε το τελευταίο επεισόδιο αυτό με το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που κάποιοι δήμαρχοι λένε ήταν άδειο και είμαστε εκτεθειμένοι και ο περιφερειάρχης λέει το ξέραν ότι ήταν άδειο, το ξαναλέω, αλλά δημοπρατούσαν, και απ' την άλλη να χρωστάτε, εσείς χρωστάτε λεφτά, λέει ο Καχρημάνης σε κάποιους δημάρχους και δίνει κάποια στοιχεία σχέση. Έτσι. Φαντάζομαι να δώσει περισσότερο το επόμενο διάστημα. Ότι χρωστάτε λεφτά. Πώς βλέπεις έτσι όλες αυτές τις αντιπαραθέσεις? Και όταν γύρω σου ζητάει κάποιος χρήματα, όταν ζητάει κάποιος δήμαρχος χρήματα για την εκτέλεση έργων, δεν μπορεί να του λες ότι εσύ γιατί ζητάς, εδώ χρωστάς κι άλλα. Αυτή δεν είναι κουβέντα. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει, νομίζω, ότι και ο Περιφερειάρχης και οι δήμαρχοι να συζητήσουν και να βρουν τις λύσεις εκείνες και με την παρέμβαση στην κρατική όπου απαιτείται αυτό, ούτως ώστε να βρεθούν τα χρήματα αφενός μεν οι Δήμοι να μπορέσουν να καταβάλουν μέρος των οφειλών τους, αφετέρου δε να εκτελέσουν και τα έργα τα οποία έχουν δρομολογήσει. Δεν μπορεί δηλαδή ούτε οι Δήμοι να σταματήσουν, τι θα είναι ο Δήμος, να μαζεύει τα σκουπίδια και αυτά κακήν κακός. Μάλιστα. Τι θα κάνει δηλαδή, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Αν δηλαδή αφαιρεθούν οι αρμοδιότητες εκτέλεσης έργων εποφελών για τις τοπικές κοινωνίες, ο Δήμος ποια θα είναι η αρμοδιότητά του? Μάλιστα, Στέφανε, θα ξανασυζητήσουμε βέβαια το θέμα. Για πάμε στην επίσκεψη του Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εκεί συνάντησε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Λευκό Οίκο. Πώς φάνηκε όλη αυτή η φιέστα για 201 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση? Οι Αμερικανοί υποδέχτηκαν τον Μητσοτάκη για την ελληνική αντιπροσωπεία πραγματικά θερμά. Και στο Λευκό Οίκο και στο Κογκρέσο, όπου εκεί είναι ο πρώτος πρωθυπουργός, ο πρώτος Έλληνας πρωθυπουργός που μίλησε, είναι ο Μητσοτάκης. Καταρχάς, πώς σου φάνηκε η επίσκεψη στον Λευκό Οίκο, το Μπαϊντενόπουλος που συστήθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος? Ναι, και τον Μπαϊντενάκης που αντιπρότεινε ο κύριος Μητσοτάκης. Μπαϊντενάκης του λέει ο Μητσοτάκης, δηλαδή να τον κάνουμε κριτικό. Ναι. Πώς είδες ήταν όλα αυτά? Από τις ευχάριστες στιγμές μιας χαλαρής πραγματικά επίσκεψης, η οποία δεν βγήκε προς τα έξω κάτι ακόμα να μάθουμε το τι συζητήθηκε πέρα από αυτά που λέγονται στις αναφορές των συναδέλφων ανταποκριτών. Δεν βγήκαν επίσημα να ξέρουμε τι ακριβώς συζητήθηκε και ποια ήταν εκείνα τα στοιχεία στα οποία ανταποκρίθηκαν οι Αμερικανοί κάποια, ή όχι. Κάποια γνωρίζουμε. Ναι. Δεν ξέρω αν ανταποκρίθηκαν σε τίποτα οι Αμερικανοί, εκτός από το ότι πούλησαν F-35. Το ότι πούλησαν F-35, γι' αυτό είπαν μέχρι το 28 θα πάρουμε μια μοίρα F-35. Εντάξει, από εκεί και πέρα δηλαδή το θέμα που έβαλε η Ελλάδα για την προστασία του εθνικού εναέριου χώρου από τις τουρκικές παραβιάσεις, εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν ανέφερε τη λέξη Τουρκία πουθενά σε καμία περίπτωση ο Πρωθυπουργός. Βεβαίως αυτό πιθανόν να ήταν σχεμένο. Δεν ανέφερε. Mm-hmm. Ούτε όταν έλεγε ότι υπάρχουν προβλήματα στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ ή στην νοτιοανατολική Μεσόγειο κτλ. Δεν ανέφερε ποιος είναι ο ταραξίας και το τι γίνεται. Είπε ότι η Ελλάδα δέχεται παραβιάσεις εν αέριου χώρου κτλ. Και όλα αυτά τα ζητήματα τα έβαλε. Αλλά το θέμα είναι όμως, δεν έλαβε μια διαβεβαίωση πέρα από την υπογραφή που εμείς τους πήγαμε στο πιάτο και την υπογραφή της συμφωνίας της αμυντικής, βάσει της οποίας παραχωρούμε για μια πενταετία και με όψιον, δηλαδή όποιος από τους δύο προτείνει, μπορεί να συνεχιστεί η συνεργασία αυτή για όσο θελήσουν, που οι Αμερικανοί θα θελήσουν σίγουρα. Mm-hmm. Εμείς από αυτό τι θα πάρουμε όμως? Μάλιστα. Εκεί είναι η ουσία. Τι θα πάρει η χώρα μας? Τι προσδοκά να πάρει, το ξέρουμε. Και όλοι περιμένουμε να ακούσουμε πιθανόν κάποια πράγματα τα οποία ίσως να μην ακούστηκαν ακόμη. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι και τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι φιδωλά στο ποθητή τους, γιατί δεν ξέρουν τι ακριβώς. Ναι.
Είναι φιλολόγια, δεν ξέρουν ακριβώς τι συζητήθηκε. Και γιατί η καιρή είναι πονηρή, Στέφανε. Η καιρή είναι δύσκολη. Είναι πονηρή. Κάποιες δεσμεύσεις, όχι υποσχέσεις, κάποιες δεσμεύσεις ουσιαστικές και σημαντικές που να διευκολύνουν και το Κυπριακό και το θέμα της Ελλάδας με τη γείτονα χώρα, με την Τουρκία, με τα προβλήματα που συνεχώς αντιμετωπίζει και την οδηγούν σε έναν άκρατο εξοπλισμό, όπου αυτή τη στιγμή με το τεράστιο οικονομικό χρέος που έχει, δεν ξέρουμε αυτός ο κόσμος πώς θα μπορέσει να σταθεί όταν από τη μία πλευρά το εθνικό χρέος έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο και από την άλλη πλευρά οι πολίτες δεν μπορούν να επιβιώσουν με τα χρήματα που εισπράττουν. Σε βλέπω προβληματισμένο, δεν σε βλέπω εντυπωσιασμένο από την επικοινωνία των Αμερικανών, γιατί οι Αμερικανοί είναι μανούλες στην επικοινωνία. Δηλαδή, δεν σε βλέπω εντυπωσιασμένο από τη γραβάτα του Μπαϊντενόπουλου με την ελληνική σημαία, με τις ελληνικές σημαίες. Κοίταξε, το να βλέπω προβληματισμένο. Επικοινωνία και καλωσορίσματα και όμορφες χειραψίες κτλ. Είναι μανούλες οι Αμερικανοί στην επικοινωνία. Είναι ευχάριστο και αυτό οφείλεται και θα πούμε ότι και στους Έλληνες γερουσιαστές, δηλαδή στο ελληνικό λόμπι που, και το κυπριακό που δούλεψαν πάρα πολύ για αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Και μπράβο τους. Σε βλέπω όμως προβληματισμένο και έχεις απόλυτο δίκιο για να μιλήσουμε είμαι σοβαρά. Είμαι προβληματισμένος γιατί, ακρίβεια... γιατί δεν ακούσαμε τον Αμερικάνο πρόεδρο, τον Αμερικανό πρόεδρο να πει ότι η Αμερική δεσμεύτηκε για ένα, δύο, τρία, πέντε πράγματα. Δεν πρόκειται να το ακούσει ποτέ αυτό. Η ακρίβεια, άρχισα να λέω Στέφανε, η ακρίβεια στη χώρα θερίζει, η βενζίνη καλπάζει. Δεν θα κουραστούμε να το λέμε αυτό, γιατί αυτό είναι το βασικότερο πρόβλημα του κόσμου. Σήμερα, η ακρίβεια εδώ είναι το βασικότερο πρόβλημα. Πάει για τα 2,5 η βενζίνη. Τα τρόφιμα, εκεί που κανείς αγόραζε κάποια είδη στο σούπερ μάρκετ με 30 ευρώ, τώρα χρειάζεται οπωσδήποτε 50 ευρώ. Αυτή είναι η εικόνα, αυτή είναι η αναλογία της ακρίβειας. Ανάλογα με το σούπερ μάρκετ που θα μπεις, γιατί το κάθε σούπερ μάρκετ έχει ένα, δύο, τρία είδη κράκτες και στα άλλα βαράει στο κεφάλι. Το ίδιο συμβαίνει σε όλα. Εάν δεις, ας πούμε, τα φυλάδια που έχουν, δύο, τρία είδη που προμοτάρουν, που πουσάρουν δηλαδή, τους βάζουν χαμηλές τιμές για κράκτες και τα υπόλοιπα είναι ακριβότερα από τα άλλα σούπερ μάρκετ. Η αναλογία είναι αυτή που είπα, ότι αγόραζες με 30 πριν λίγο καιρό, πριν κάποιους μήνες, τώρα τα αγοράζεις με 50. Έτσι είναι, αυτό είναι. Ναι, αλλά ο άλλος όμως που έπαιρνε 600 και 500 ευρώ το μήνα, δεν πήγε στα 800, παρέμεινε 500 ή 600. Έτσι. Πώς θα ζήσει, όταν τώρα αυτή τη στιγμή 31 του μηνός, 31 Μαΐου, πρέπει να πληρώσει για την πρώτη δόση του έμφυα. Τον άλλο μήνα έρχεται και ο φόρος εισοδήματος. Η βενζίνη πάει για τα 2,5 ευρώ τροχάδι, να έχει 2,20, 2, ξεπέρασε τα 2,20. Έτσι είναι. Πού θα πάμε δηλαδή, ας πούμε. Έτσι πώς είναι. Θα επιβιώσει ο κόσμος. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα του κόσμου. Κόβονται από τα πανεπιστήμια 9-10 χιλιάδες νεοεισαγόμενοι φοιτητές, οι οποίοι θα πρέπει να αναγκαστούν να πάνε σε ιδιωτικά σχολεία. Γιατί τα παιδιά κάτι πρέπει να σπουδάσουν. Ο κάθε χρόνος που χάνεται είναι πολύτιμος. Στέφανε, σε ευχαριστώ πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε σύντομα. Να είσαι καλά. Να είσαι πάντα καλά. Τώρα, κυρίες και κύριοι, οι επαγγελματικές δυνατότητες των αποφύτων της Γαλακτοκομικής Σχολής στα Γιάννενα είναι πολλές. Γίνεται σοβαρή δουλειά εκεί. Σήμερα η σχολή του Ελγό Δήμητρα, η Γαλακτοκομική Ιωαννίνα.